Έλα παπάκι, ένα έχουμε... παπάκι, ακούτε παιδιά, ένα απλό παπάκι, δεν είναι τίποτα. Πέρασε εγώ με 170. Πάμε να δούμε στα γρήγορα τι είδαμε στο πρώτο μέρος για να προχωρήσουμε στο δεύτερο. Για να δούμε. Πώς βγαίνει ο περιφερειακό? Πώς βγαίνει ο περιφερειακό? Βγαίνει το λίγο μια πόλη στο περιφερειακό. Πάμε να βάλουμε και μια πόλη. Λίγο περιφερειακό, να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Γυρνάμε από εδώ, γιατί δεν ξέρω το δρόμο καλά, θα γυρίσουμε από εδώ που ξέρουμε. Δεν πατινάρει καθόλου, παρόλο που είναι άστρα η καμπάνα. Και νομίζω, όχι νομίζω, έτσι είναι, το βάρος που έχει το μοτέρ βοηθάει στο να είναι σταθερό το μηχανάκι. Γιατί είναι πολύ δύναμη σε λίγα κιλά και αυτό νομίζω βοήθησε τον άρθει στα ίσια του λίγο, γιατί θα έκανε πολλές τρέλες. Όχι, δεν κάνει τώρα στα πολλά χιλιόμετρα, γιατί με το που έβαλα Τετάρτη ήταν λίγο επικίνδυνο. Στάθηκα, δεν έχω και τέτοια, ούτε οδηγός dragster είμαι. Ούτε επαγγελματίας οδηγός. Έχω κάποια εμπειρία, αλλά
Είναι πολλά τα χιλιόμετρα σε μικρό σκελετό. Πιστεύω ένας οδηγός Mini Pro θα του συμπεριφερθεί καλύτερα. Και νομίζω το βάρος από το μοτέρ βοηθάει. Στο να είναι σταθερό το μηχανάκι. Ότι δεν ξέρω αν τα πάει. Εγώ νομίζω ότι ήταν μηχανή. Αν δεν κοιτάς το τιμόνι και ακούς μόνο το θόρυβο, νομίζω ότι είσαι πάνω σε μηχανή. Τι, δηλαδή, αν γράφαμε βίντεο και δεν κοιτούσα και είχα μόνο ευθεία το κεφάλι, θα νομίζω ότι καβαλάω μηχανή. Και τα χιλιόμετρα. Πόσο έχεις, φίλε? Δεν ξέρω, αλλά. Σε πέρασε εγώ με 170. Σε πέρασε εγώ με 170. Εγώ εκεί έκοψα. Τάφησα. Γιατί αυτό είπα στο βίντεο, ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολλά τα χιλιόμετρα, ναι, ναι. Και την Τετάρτη τέτοιο, πώς την άφησα. Δεν άνοιξε Τετάρτη. Και εκεί πέρασε. Ναι, ναι, φαίνεσαι, φαίνεσαι από την κάμερα. Για πες μας τώρα από το μηχανάκι από ρεύματα φοράει ένα βολάν και ένα ποινιοφόρο κανονικά αστρίσκο. Από άστρα 100 τα μαυροκάπανα. Που έχουν δύο ποινία ρεύματος μέσα. Ναι. Όπως είχαν και τα 90 και αυτά που βγαίνουν κάποια. Όχι μαργαρίτα που λέμε, τα δύο. Μαργαρίτα, ναι. Αλλά παρέχει το ποινίο υψηλής. Αυτά που είναι περισσότερα. Δύο. Είναι περισσότερα. Δεν είναι τα εξάπινα, είναι περισσότερα. Άμπρα. 7 ήταν ή 8 αυτά. 7. 7. 7 είναι με 7 δορυφόρους που λέμε τα ποινία του. Ένα βολάν φτιάχτηκε μετά με το αντίβαρο που έχει το αστρέκα, κανονικά πάνω. Ναι, με το αντίβαρο το απάνω. Απλώς μετά, αφού πήγαμε στα Drunks το 2013, το δουλέψαμε το μηχανάκι όπως το βλέπετε και είπαμε να το βελτιώσουμε λίγο από τα ρεύματά του, τίποτα άλλο. Ξεκινήσαμε, αλλάξαμε καλμπιλάτερ, γιατί ήταν μεγάλα εκείνα εκεί και μας κούραζε πολύ τον γκάζι, ήταν πολύ σκληρό τον γκάζι του. Αποφασίσαμε να δουλέψουμε δύο Mikuni 27'ρια. Γιατί να... πρώτα έχεις, νομίζω στο βίντεο φαίνεται, τι είναι 24. Είναι Tenkin 29'ρια. Και δεν μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε αρκετά και δουλέψαμε να τους στεγνώνουμε αρκετά. Ναι, δεν είναι και να γίνει πάντα το μεγαλύτερο, δεν είναι και καλύτερο πάντα. Α, μπράβο. Η μαγιά είναι να ξέρεις να το στεγνώνεις, όχι να το έχεις πάντα πλούσιο. Αυτό μου το έχει πει και ο προγραμματισμός μου στο αμάξι. Γιατί είχα εγώ μια απορία με το Χάλι Μήτρα και μου λέει δεν χρειάζεται πάντα. Λέω όσο πιο στεγνώ, λέει είναι και καλύτερο. Όσο πιο, στα όρια. Στα όρια του, όχι ναι. Ποτέ στεγνώ, εντελώς στεγνώ. Ναι. Στο μεταξύ, το αποτέλεσμα ήταν ότι μπροστά είχαμε το πρόβλημά μας από τον αέρα, έμπαζε αέρα. Τι μας στέγωνε το μείγμα, μας γέμιζε βενζίνη και ήταν αηδία. Και έτσι κάναμε, φτιάξαμε φιλτροχούτη και φτιάξαμε και ένα μπιμπερό δίπλα. Γιατί μην ξαναδημιάζεις αφού στροφάραμε αρκετά. Αυτό είπες μπιμπερό το. Ναι, το μπιμπερό είναι το δοχείο αναδημιάσεων, ενδιάμεσα άμα το είδατε. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορεί να ανά πάσα στιγμή να πετάξει αναδημιάσεις εκεί μέσα. Και για να βαράμε κόφτη πάνω απ' έχουμε και Ignitec. Ναι, έχουμε. Ή κάποια ηλεκτρονική με κόφτη. Έχουμε Ignitec V92 την παλιά. Γιατί το μηχανάκι έγινε το 2013, βελτιώθηκε και έφτασε 35 άλογα, ενώ στα Dragster έτρεχε με 21 άλογα. 21. Είναι και λίγα. 21 άλογα, εντάξει, ήταν, ναι. Για να είναι δικύλυντρο ήταν πολύ λίγα τα άλογα. Ναι, για δικύλυντρο μπορείς να πεις ότι είναι λίγα, γιατί τα βγάζει και ένα μονοκύλυντρο αυτά, ένα μεγάλο, με ένα 59 μπορεί να τα βγάλει. Αλλά δεν τα λες και λίγα γενικά. Δεν άναψε η φλάι, να φανταστείς. Δεν άναψε η φλάι. δεν είδες τίποτα. Ναι. Σου λέω, έτσι έκανε τις αλλαγές. Πρέπει να τις έκανε γύρω στις 10. Άντε με 10 μισό, 11 μπορεί να ήταν. Αλλά κόκκινο η φλάι δεν μου άναψε. Λοιπόν, Φωτάρα, ευχαριστώ για την εμπειρία. Αυτό το πράγμα είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία. Ένα παπάκι. Ένα παπάκι. Ένα παπάκι. Ακούτε, παιδιά, ένα απλό παπάκι. Δεν είναι τίποτα. Βγαίνουμε καθημερινά, το δουλεύουμε κάθε μέρα. Το δουλεύουμε κάθε μέρα. Για τα έξοδα του μαγαζιού, για τσιγάρα, για καφέδες, για βίδες και τέτοια πράγματα που χρειαζόμαστε έξω στον δρόμο. Σαν να λέμε, πήρα ένα μπούστα τουρμπάτο και πάω να ψωνίσω. Κάτι τέτοιο. Είναι το αντίστοιχο. Μπράβο, μπράβο. Είναι φοβερό. Φοβερό. Άσπαστο. Άσπαστο. Δουλεύει ωραία και δυνατό. Τίποτα. Και τι άλλο θες. Και επισκευάζεται ό,τι στιγμή θέλετε. Τι άλλο θες. Και έχεις κάτι το ξεχωριστό.
Και δουλεύει και κάθε μέρα. Δουλεύει κάθε μέρα. Με βενζίνη σε εμπορίο. Κανονικά από το βενζινάδι. Ένα απλό μηχανάκι. Απλό. Απλό εισαγωγικά. Ασχοληθήκαμε με τις κεφαλές πολύ, με τα κεντροφόρια πάρα πολύ. Ασχοληθήκαμε με τη μετάδοση. Αυτό, αν θες, μας λες, παιδάκι. Τα κεντροφόρια είναι κάτι απλό το εμπορίο ή έχεις αντιγράψει κάτι εσύ που έχεις φτιάξει? Έχω φτιάξει δικά μου μύτγαλα, δικό μου βύθισμα, δικές μας μοίρες και φυσικά το overlap του κεντροφόρου πρέπει να είναι σε τέλεια κατάσταση για αυτό το μοτέρ. Οπότε είναι custom για το μοτέρ σου. Για το μοτέρ. Αυτά τα κεντροφόρια μπορεί να τα βάλουμε σε ένα παπί, αλλά άνω των 55 χιλιοστών. Κάτω από 55 χιλιοστά δεν δουλεύουν. Δεν θα δουλέψει. Όποιος δηλαδή ζητήσει τέτοια κεντροφόρια, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα βγάζουμε στο εμπόριο. Μπορούμε να τα αντιγράψουμε. Υπάρχει αντιγραφικό. Το αντιγράφουμε. Ακούτε, Λάνια. Μπορείτε να έχετε ένα κομμάτι από αυτό το θαύμα να το έχετε στο μηχανάκι σας. Και αφού φτιάξαμε τις συμπιέσεις που έπρεπε να μπουν να πάνε στο μηχανάκι σωστά, βάλαμε δύο πιστόνια εμπόριο. Top Japan είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Φτιάχτηκαν, γιατί έχει τρελό βύθισμα ο κεντροφόρος, φτιάχτηκαν ειδικές τσέπες. Και για να μην πληρώσουμε και καθίσουμε και τρέχουμε σε μηχανουργία εκείνο και το άλλο, φτιάξαμε δικό μας εργαλείο να φτιάχνουμε τσέπες στο μαγαζί μέσα. Έχεις και φρέζα. Και ειδικό διαιρέτη για να μπορεί να πατάει ακριβώς στις μοίρες, να μην χάνουμε τη συμπίεση του μέσα στο θάλαμο καύσης. Όλα είναι ψαγμένα στο... Το μηχανάκι είναι στη λεπτομέρεια. Στο 13,4 συμπίεση, safe, γιατί μπορούμε να το φτάσουμε 13,7, για να μπορούμε να δουλεύουμε για γουνιάρι και βενζίνα, για να βγάλουμε τα άλογα, τα συν που θέλουμε. Το μηχανάκι δουλεύει και με νήτρα. Το έχεις δοκιμάσει. Βεβαίως. Οπότε πάμε σε άλογα παράλογα μετά. Απλώς δίνεσαι βάταχ άνθρωπος. Δεν θέλουμε να πάμε στο μηχανάκι να βάλουμε την νητροφιάλη και να φαίνεται κάτι παράξενο. Τη βάζουμε, έχουμε σάκο ειδικό φτιαγμένο που μπαίνει στην πλατή και την κουβαλάμε πίσω. Δεν παίζεσαι ρε βότη. Δουλεύουμε Super Zex τα νήτρα, τα MOV. Τα Zex, τα νήτρα, τα παλιά, τα MOV. Με διαχείριση νήτρου, με εγκεφαλάκι διαχείριση νήτρου. Τα καλυμπλατέρια, άμα είδατε απάνω, παρέχουν εισαγωγή για αυτό τα νήτρα. Τα σουλινάκια τα μικρά. Α, που βλέπετε τα απομένα. Ναι, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Είναι φτιαγμένα έτσι για να μπουν τα σουλινάκια. Για να σε ρωτούσα τώρα, αυτά είναι για τα νήτρο, γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι σουλινάκια. Γιατί τώρα είπε νήτρο, πήγε το μυαλό μου εκεί. Λέω πώ είναι αυτά. Το έχουμε δοκιμάσει και με νήτρο. Έχουμε γράψει πολύ καλά άλογα. Πλάκα κάνεις. Και με πρόγραμμα καινούριο. Το μηχανάκι παρέχει και κουμάντερ πάνω. Power κουμάντερ που δουλεύει τρία προγράμματα. Παράπλευρο εγκέφαλο. Μαζί με την Ignitec. Έχουμε τρία προγράμματα. Ένα normal που το κάνει βόλτα. Και λέμε ένα βολτάδικο μηχανάκι για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Ένα δεύτερο πρόγραμμα που το δουλεύουμε με 130 βενζίνη. TV Power που δουλεύουμε όλοι σαν Dragster. Και μετά τα νήτρα. Μίξη. Κατοστάρας βενζίνας με νήτρα. Όχι 130 με νήτρα. Και αντέχουν τα πιστόνια. Και σε αυτό πάλι για να είναι safe. Για να είναι safe. Γιατί το μηχανάκι έχει ανοιχτεί από το 2005, ανοίχτηκε ακόμα μια φορά το 7, κατασκευάστηκε όλο, έτρεξε τα ντράγκστερ το 13, βάφτηκε, συνιαρίστηκε, φτιάχτηκαν τα πάντα. Η μετάδοση μας έκανε λίγο νούμερα, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε τρόπο μετάδοσης, γιατί τα μοτέρ το ένα έβγαινε έξω. Το έβαζε μια μεριά, έβγαινε έξω, τρόπο, έγινε από εκεί, έβγαινε από εκεί. Δεν μπορούσε και με την αλυσίδα. Και δεν είχαμε ευστάθεια από το μηχανάκι. Αλλάζει φυσικά όλη η γεωμετρία από το μηχανάκι. Δεν μπορούσε να το οδηγήσει. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε σκελετό από την αρχή. Δικό μας σασί,
κρατήσαμε το μισό σασί από το 90 που είχαμε. Και το GLX το 50, όχι 90, GLX 50, τα λέμε όπως είναι. Το κόψαμε, φτιάξαμε βάσεις καινούργιες, φτιάξαμε στη μέση, δουλεύει με 17 γρανάζι μπροστά. 16 για τα άλλα δύο μετάδοσης μέσα και φοράμε και ένα 24 γρανάζι πίσω που είναι μέσα στον ταμπούρο. 24 και βγάζει τέτοια δύναμη, φαντάζομαι τώρα, γιατί στον δρόμο που τότε, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, νομίζω ότι φοράς κάνα 35, λες τέτοιο, 24 όπως τα μπόμπο. Ένα 24 γρανάζι φτιαγμένο πάλι εδώ μέσα, χειροποίητο γρανάζι. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε γρανάζι γιατί δεν βρίσκαμε. Γιατί νομίζω ότι δεν είχα και ζητάκι κάποτε, δεν βγαίνουν τόσο μικρά. Δεν βγαίνουν τόσο μικρά και αποφασίσαμε να φτιάξουμε από απλή πλάκα σιδήρου. Πήρε και την έκοψε. Πήραμε, την κόψαμε, τη φτιάξαμε, φτιάξαμε δόντια. Εφαπτώθηκε απάνω. Μετατροπίστηκε να μπει απάνω στο ταμπούρο το Innova, στη γρανάζιέρα την Innova. Αν τη δείτε τη γρανάζιέρα, την έχουμε πάρει πάσο για να μπει η αλυσίδα μέσα. Γιατί δεν χώραγε. Είναι όσο είναι. Η γρανάζιέρα από το Innova του μαμά. Μετά, είχαμε πρόβλημα με την ένωση λευγία ταχυτήτων. Πώς θα βγάλουμε λευγία ταχυτήτων. Δεν μπορούσαμε να κολλήσουμε έναν άξονα. Η απόσταση είναι... Ναι, δεν μας κάνουν καλά να κολλήσουμε έναν άξονα και να πούμε έχουμε ένα άξονα μονοκόμματο. Έπρεπε να το κάνουμε και εκεί ένωση. Έκανες χειροποίητο ολόκληρο ή ένωση. Όπως είναι ο μαμά, υπάρχει κι άλλο καρέ από μέσα που ενώνεται και δουλεύει ο λευγές εκδίδων. Α, πάει καρέ σε καρέ, ε? Καρέ σε καρέ. Για να είναι τέτοιο. Το μηχανάκι είναι όλο καρέ με καρέ. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα όμως. Ούτε τι, λες και είναι ένα κανονικό. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Δεν υπάρχει τίποτα τα καρέ. Ούτε να λάσεις τη χάρη, ούτε τίποτα. Και έχεις άμεση ανταπόκριση στο πόδι. Καταλαβαίνεις ότι την έβγαλες ταχύτητα ή την έβαλες. Το σασμάν είναι βούτυρο. Το είδες στο δούλεψε και μόνος. Η μετάδοσή του έγινε, αφού τελειώσαμε μεταδόσεις, τελειώσαμε βαψίματα, μονταρίσματα, μείναμε στα ηλεκτρολογικά και αυτού ήρθε και κούμπουσε ένας MSD, πολλαπλασιαστής αυτοκινητάδικος, διπλός. Ναι, αυτούς τους βάζουν και δύο, βάζουν δύο τέτοιους στο τρακίνο και... Πιο πολύ για να έχουμε πολύ καλύτερο ρεύμα, κυκλοφοράει με δύο μποζίτς NGK, απλά εμπορίο, των 4 ευρώ, μπουζί, όχι αγωνιστικά μπουζί και ό,τι να είναι. Ιριδίου, ούτε τίποτα έτσι. Τίποτα. Δουλεύει με απλά μπουζί. Απλώς όταν δουλεύουμε νήτρα, βάζουμε ιριδίου μπουζί απάνω για να μην. Θέλει ρεύμα το καλύτερο, καλύτερο τον πολύ καλύτερο ρεύμα. Όσοι έχουν και έχουν ασχοληθεί, ξέρουν. Δεν γίνεται. Ένα στρεφόμετρο εμπορίο. Ένα Shift Life από ένα πίνακα ηλεκτρολογικό. Εντάξει, το και μια λάμπα. Ένα λαμπάκι για να μας δείχνει πότε πρέπει να κάνουμε αλλαγή ταχυτήτων. Το δισκόβρουμε μπροστά μετατροπή γιατί η Αντλία, η μαμά, δεν θέλαμε να χαλάσουμε το μηχανάκι. Θα άλλαζε όλη ριζικά η αλλαγή του και θα φαίνονταν αηδία. Θέλαμε να φανεί GLX πάνω, όλο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να φτιάξουμε. Έβαλε την τρόμπα την πίσω, ξανά. Την τρόμπα. Μην... Βρήκαμε μια τρόμπα μικρή, αρκετά δυνατή, με μεγάλη πίεση γιατί το μηχανάκι. Θέλει τίποτα, ψέματα, λίγο ότι με δυο δάκρυα κάνεις έτσι και. Θέλει πολύ δύναμη. Μπορεί να βγει. Αυτή είναι η τρόπο όπως είναι και να ξαναμπεί το σειρματόσκηνο και να δουλέψει κανονικά πάλι το ταμπούρο του μπροστά. Δεν έχει γίνει κάποια άλλη μετατροπή. Όλα είναι μπαμπαμ, είναι μελετημένα να μπουν, να βγουν και να γίνονται και αλλαγές. Και αλλαγές. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να γίνει αλλαγή είναι το σασί του. Μόνο ναι, εκεί καλά, είναι η μετατροπή. Ναι, εντάξει, τώρα δεν όλα τα άλλα μπαίνουν, βγαίνουν. Και δεν υπάρχει και λόγο τώρα, αφού έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί να παίζει τώρα να ξαναλλάξουμε σασί και τέτοια. Απλώς αυτές οι εξαρτήσεις γιατί δουλεύουμε το μηχανάκι έξω στον δρόμο και δεν θέλουμε να δίνουμε δικαιώματα για θόρυβο. Είναι ο λιγότερος θόρυβος που μπορούμε να βγάλουμε. Δεν γίνεται. Και έχουμε και την αγωνιστική και την εξάρτηση που δείξαμε. Είναι μια μηχανή ουσιαστικά. Δεν γίνεται. Είναι ένα μηχανάκι 200. Σε κυβικά πόσο βγαίνει, ναι. 248 κυβικά. Στα 2,5. Ένα 2,5. Ένα 2,5 μηχανάκι. Είναι 56 με 49,5 διαδρομή του. Συμπιεσμένο. Όχι στα τέρματα, με βαλβίδες εμπορίο, όχι κάποιες ειδικές βαλβίδες πάνω. Μην φανταστείτε ότι έχει ειδικά πράγματα, τίποτα. Απλώς είναι όλα μελετημένα και καλοφτιαγμένα.
Όπως βλέπετε. Το δυναμόμετρο έγραψε στο πρώτο πάτημα που κάναμε με την εξάτμιση την αγωνιστική πάνω, που έχουμε και τάπα και σε αυτή φτιαγμένη, να μην ενοχλούμε κόσμο. Απλώς γιατί έκανε θόρυβο μοτοσυκλέτας, γιατί δεν θέλαμε. Θέλαμε παπίσιο θόρυβο. Γι' αυτό έχουμε αυτές απάνω τώρα. Έγραψε συν 4 άλογα. Το μηχανάκι δίνει η εξάτμισή του με το πρόγραμμα το μεγάλο συν 4. Με την αγωνιστική βενζίνα. Τώρα το μηχανάκι, το είπαμε και στην αρχή το βίντεο, ότι είναι στα 35 άλογα όπως είναι. Μπαίνει η εξάτμιση για κάποιο event που αν μας καλέσουν. Θα δείτε και στα μερικά βιντεάκια που το πηγαίνουμε και το βλέπει ο κόσμος. Όπως ανέβαλε στα παιδιά, το βάλουμε πιο μπροστά. Δεν ζητάμε κάποιον να κουνταριστούμε. Δεν θέλουμε κόντρες. Αγαπάμε να είμαστε φίλους με όλους. Θέλουμε να δείξουμε τη δουλειά αν μας. Αν θα πάρετε τηλέφωνο, θα πάρετε τηλέφωνο για συνεργασία, για να σας φτιάξει ο Φώτης κάτι. Μην αρχίσουμε τα... Έχω αυτό, τρέχουμε, έχω εκείνο, τρέχουμε. Τρέχουμε και τέτοια. Δεν υπάρχουν κόντρες σε αυτό το μαγαζί. Θέλουμε να είμαστε φίλους με όλους. Εγώ δεν θέλω κακίες να έχουμε κανέναν. Ό,τι μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο με τις γνώσεις μου που έχω αποκτήσει από αυτό το μηχανάκι. Γιατί αυτό το μηχανάκι, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το 2004 και κατέληξε το 8 να είναι σε αυτή τη μορφή που βλέπετε τώρα, αλλά με normal motor στα 21 άλογα. Και αποφασίσαμε να το πάμε στα Dragster το 13 για χαβαλέ. And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Και μετά κουβέντα με στην κουβέντα, θα μπορούμε να το πάμε να πάει καλύτερα. Αρχίσατε εσείς οι γκαβλοπιτσιρικάδες. Αρχίνατε εδώ μέσα, φτιάξουμε ο ένας, φτιάξουμε ο άλλος. Δεν το δικό σου, δεν θα το φτιάξεις τίποτα, δεν θα το φτιάξεις, δεν θα το φτιάξεις. Και αποφασίσαμε μετά να το βελτιώσουμε λίγο από θέμα κεφαλάρια, καλμπλάτερ και ηλεκτρικών. Όχι κυλιτροπίστων, κυλιτροπίστων να το πέρα, δύο εμπορίο, δύο να το κάνουμε 56R, γιατί ήδη είχαμε τις προδιαγραφές πίσω ανοιγμένα τα κάρτερ και τα κάρτερ τα ανοίγουμε εμείς εδώ. Σε ρεντιφιέ, όχι με ντρέμελ και με σπούντικ και με γωνιακή τροχή και αηδίες. Γίνονται εργοστασιακές δουλειές εδώ μέσα. Αυτά. Λοιπόν, καλύψαμε όλες τις παραμέτρους από το μηχανάκι. Θα σας δείξουμε και τα βίντεο. Κάναμε και τη βόλτα. Μακάρι να ήσασταν εδώ. Πραγματικά, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που το καβάλισε αυτό το μηχανάκι. Ευχαριστώ το Φώτη. Να και καλά. Πραγματικά, αυτό που δείχνει, αυτό είναι. Είναι πολύ καλός. Φαίνεσαι ότι είσαι καλός άνθρωπος, έχεις καλή ψυχή. Και ό,τι θέλετε, ελεύθερα, με ένα τηλέφωνο,
να σας βοηθήσει, να σας φτιάξει κάτι ή έστω και μια ερώτηση. Και μια ερώτηση. Μπορούμε άνετα σε όλο τον κόσμο, ό,τι ώρα χρειαστεί και ό,τι ώρα θέλει. Σε λογικά πλαίσια. Σε λογικά πλαίσια. Εδώ και... στο μαγαζί θα είναι ο Φώτης ή να τον επισκεφτείτε αν είστε εδώ κοντά και να μιλήσετε από κοντά να σας φτιάξει κάτι. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να μας δουν και στο Facebook, στη σελίδα μας Μότο Μοναστεράκι. Μότο Μοναστεράκι Γκαράζ, στα ελληνικά ή αλλιώς στο Facebook Φώτης Λεοντόπουλος με μικρά αγγλικά. Και έτσι ένα πλάνο λίγο από ένα παπάκι που φτιάχτηκε με αγάπη και μεράκι για την κοριτσάρα μας του μαγαζιού μας. Θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε και αυτό λίγο. Τώρα θα πάρετε μια ιδέα, αλλά θα είναι στο επόμενο επεισόδιο. Δεν θα το δείτε τα μια δύο πράγματα λίγο μαζί. Λίγο να γυρίσουμε να το δείτε. Βλέπετε, δεν υπάρχει η Ιωάννα μόνο στο Βόλο. Παντού υπάρχει ένα κορίτσι με τρέλα στο μηχανάκι. Έτσι. Θέλεις να εμφανιστείς. Θα εμφανιστεί μετά. Μετά μαζί με το μηχανάκι. Και την καρδούλα μπροστά που έχει. Ναι, και το χρώμα προδίδει ότι είναι κορίτσι. Και εδώ, όπα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο με το δημότερο του Φώτη. Διπλομότερο. Διπλό, οι περισσότεροι το ξέρουν διπλό. Το Twin στα δίδυμα. Twin στα δίδυμα. Αν πατήσετε και στο YouTube, θα σας βγάλει βιντεάκια που έχουμε ανεβάσει. Σε 50 Twins. Θα τα δείτε τα βιντεάκια ακριβώς στο μηχανάκι, πώς δουλεύει. Πιστεύω να σας καλύψαμε σε όλους τους τομείς. Είπαμε πώς το έχει φτιάξει, πώς γίνανε όλα, τι έχει κάνει, τι βγάζει, είδατε και βόλτα. Δεν πιστεύω να αφήσαμε μια τρύπα που να μην έχουμε καλύψει, έτσι. Λοιπόν, ακόμα και εξατμίσεις, ναι, είναι φτιαγμένες εδώ μέσα στο μαγαζί, φτιάχτηκαν με συνεργασία της Motorsport που μας κάλυψε τα νικελώματά της. Α, ναι. Ναι, μας κάλυψε η Motorsport τα νικελώματά της και φυσικά τη σφαγίδα τους πάνω. Η κατασκευή είναι δικιά μας όλη και μονταρίστηκαν μέσα στο εργοστάσιο της Motorsport οι εξατμίσεις. Μπράβο, βλέπετε. Παντού υπάρχει καλή θέληση. Καλή θέληση γιατί τα παιδιά θέλησαν να μας βοηθήσουν γιατί το μηχανάκι είναι πιπίλα. Έτσι το λέμε εμείς εδώ, πιπίλα. Και εμείς το λέμε το πιπίλα. Και το θέλαμε να βγει κάτι όμορφο και θέλησαν να μας βοηθήσουν. Αλλά για να μας βοηθήσουν έπρεπε να βάλουν και το όνομά τους πάνω. Ναι. Αλλιώς δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, από μένα και το Φώτη, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Έγινε, γεια σας.